κάθετα αντίθετη με την απόφαση τη διοίκηση, τάσσονται οι χειρούργοι του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, αφού όπω επισημαίνουν δεν συμπίπτει με τη συμφωνία τη περασμένη Τετάρτη μεταξύ Επιστημονικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Υπουργού Υγεία Παύλου Πολάκη για συγκεκριμένη και σταδιακή επανεκκίνηση των χειρουργείων του νοσοκομείου. Η απόφαση τη διοίκηση δημοσιεύτηκε την Τρίτη στη Διάβγεια και ξεσήκωσε θή αντιδράσεων από του γιατρού. Την ίδια ημέρα συνεδρίασε η Ολομέλεια του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου και στη συνέχεια το Επιστημονικό Συμβούλιο και ο Απέρριψαν την απόφαση. Η απόφαση αυτή, που υπογράφεται από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, δίνει εντολή στον Συντονιστή Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα και στη Διευθύντρια του αναισθησιολογικού Τμήματο, αλλά και στο υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό, όπω προβούν στην επανέναρξη τη λειτουργία των χειρουργείων, δεδομένου ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι αναστολή τη λειτουργία αυτών, έπειτα από τι πιστοποιήσει που έχει λάβει ο ιατροτεχνολογικός και ο λιπός εξοπλισμό των χειρουργείων του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο, η απόφαση είναι γενική και δεν περιέχει τι ακριβεί ενέργειε για τη σταδιακή επανελειτουργία των χειρουργείων, έτσι όπω την είχαν ζητήσει τα μέλη του Συμβουλίου και με την οποία είχε συμφωνήσει ο κ. Πολάκη. Πουθενά, άλλωστε, σύμφωνα με του γιατρού, δεν αναφέρεται ότι η απόφαση είναι απόλυτα σύμφωνη με όσα ελέγχθησαν και στη συνέχεια συμφωνήθηκαν μεταξύ Επιστημονικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Υπουργού Υγεία. Την Τετάρτη, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με το νομικό του Σύμβουλο θα προσφύγουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Για να αναλάβει την υπόθεση ενώ η απορριπτική απάντηση προς τη διοίκηση του νοσοκομείου θα αποσταλεί εγγράφος τις αμέσως επόμενες ημέρες.